Καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, η τελευταία εκπομπή, το τελευταίο επεισόδιο του ζητήματος ευαισθησίας για αυτή τη χρονιά και σημειολογικά και για αυτή τη χιλιετία. Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε να έχουμε καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης έναν άνθρωπο από το χώρο του πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα από το χώρο του θεάτρου, έναν ηθοποιό, για να συζητήσουμε μαζί, προσπαθώντας να κάνουμε και μια αναδρομή σε όλον αυτόν τον αιώνα που πέρασε στην Ελλάδα, αναδρομή πολιτιστική, αναδρομή στα θεατρικά δρόμενα και στα ευρύτερα πολιτιστικά, αναδρομή με τον Φιλοπίμηνο Ανδράδη. Καλησπέρα, Φιλοπίμην. Καλησπέρα, Σοφία. Ευχαριστούμε που ήρθες σήμερα μαζί μας, είσαι απόψε εδώ στο στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα έτσι λίγο νοσταλγική, να γυρίσουμε στο παρελθόν, να μιλήσουμε για θέατρο, να μιλήσουμε για πολιτισμό, θα σταθούμε κυρίως στα ελληνικά πράγματα, θα κάνουμε αναφορές σε αυτό που ονομάζουμε πολιτιστικό παρελθόν και αν θες θα φτάσουμε και μέχρι το σήμερα, μέχρι το πολιτιστικό μας παρόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν προσπαθώντας να δούμε τι μας αφήνει ο αιώνας που πέρασε, να σταθούμε σε ανθρώπους της τέχνης, σε ανθρώπους ορόσημα, σε γεγονότα πολιτιστικά που στάθηκαν ορόσημα και αν θέλεις προς το τέλος αυτής της εκπομπής να κάνουμε και μια αξιολόγηση όλων αυτών των χρόνων και όλης αυτής της διαδρομής. Αν ξεκινούσαμε με μια ερώτηση για να βάλουμε σε μια σειρά της σκέψης μας, μια ερώτηση για το τι εσύ αξιολογείς ως ιδιαίτερα σημαντικό στο χώρο του θεάτρου, στον αιώνα που φεύγει, θα μπορούσαμε να σταθούμε σε 2-3 πράγματα έτσι πολύ ξεχωριστά. Νομίζω ναι. Όσον αφορά την Ελλάδα, είναι στον αιώνα αυτόν είναι η αναβίωση της αρχαίας, του αρχαίου δράματος, mm-hmm. της τραγωδίας και της κωμωδίας, mm-hmm. της αρχαίας τραγωδίας, κωμωδίας, στην Επίδαυρο. Με το σκηνικό. Στην Επίδαυρο επισήμως και ανεπίσημα, mm-hmm. με το Σικελιανό στις Δελφικές γιορτές, ναι. στους Δελφούς, mm-hmm. στις αρχές του αιώνα. Mm-hmm. Αλλά που ήταν βέβαια ένα κίνημα που χαρακτήρισε αυτή την περίφημη γενιά του 30, της ελληνικότητας. Αυτά στους Δελφούς που προσπάθησαν να αναδυώσουν ακριβώς. Mm-hmm. Στη δεκαετία του 50 τώρα, με το Ροντήρι στην Επίδαυρο, με τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου της Αθήνας και μεταγενέστερα της Θεσσαλονίκης, έγινε μία άλλη, δεν έγινε αναβίωση, έγινε μία παραστασιολογική απόπειρα σύμφωνα με τα δεδομένα του καιρού, mm-hmm. του καιρού mm-hmm. εκείνου, δηλαδή στα μέσα του αιώνα, του 50, από σκηνοθέτες γερμανομαθημένους, σπουδαγμένους στη Γερμανία, με χαρακτηρισμένους από το κίνημα του Στόμφου. Όχι του Στόμφου, του θα το θυμηθώ παρακάτω. Στην πορεία, ναι. Στην πορεία. Ναι. Λοιπόν, αυτό αφορά νομίζω και με τις παραστάσεις βεβαίως του θεάτρου τέχνης. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Αφήσαμε έξω από την άφηση και δεν νομίζω ότι άφησες, ναι. από την όλη ιστορία, από την όλη αξιολόγηση τον Κάρολο Κούν. Το θέατρο τέχνης βεβαίως του Κάρολου Κούν στην Αθήνα είχε αρχίσει τη λειτουργία του πριν από τον πόλεμο, mm-hmm. Αλλά εδραιώθηκε και άρχισε δηλαδή να υπάρχει επαγγελματικά, γιατί προηγούμενα ήταν ερασιτεχνικά. Έκανε τις παραστάσεις του ο Κούν ως καθηγητής της Αγγλικής Φιλολογίας στο κολέγιο, mm. με τους μαθητές του. Μετά με αίμα και υδρότα φτιάξανε το υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, που βέβαια οι Αθηναίοι
δεν θέλω να πω σνόμπαραν, αλλά αγνόησαν για πολλά χρόνια. Δηλαδή η δεκαετία του 60 ήταν πολύ δύσκολη για το θέατρο τέχνης, από το 70 και έπειτα. Διάβαζα, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τον συγγραφέα του συγκεκριμένου βιβλίου. Διάβαζα σε ένα βιβλίο περί τα θεατρικά αυτές τις ημέρες ότι ο Κάρολος Στούνκουν από πολλούς σε αυτόν τον τόπο θεωρείται ουσιαστικά ο θεμελιωτής του σύγχρονου θεάτρου. Εγώ δεν θα έμπαινα σε αυτόν τον διαχωρισμό και χαρακτηρισμό. Ήτανε η άλλη πλευρά του εθνικού θεάτρου. Δηλαδή το εθνικό θέατρο είχε ένα, χαρακτηριζόταν από έναν ακαδημαϊσμό. Mm-hmm. Ο Κάρολος Κουν ήτανε το αντίθετο του ακαδημαϊσμού. Και αν δεν επιλέγαμε και κάποιους ηθοποιούς που χαρακτηρίζουν όλον αυτόν τον αιώνα στον τόπο μας, έτσι για να ξεκινήσει η κουβέντα. Ναι. Είναι αρκετοί ηθοποιοί και σπουδαιότατοι, που αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα εκτός Ελλάδος, της Ευρώπης ή της Αμερικής, θα ήταν διάσημοι. Τι να πούμε, να πιάσουμε από παλιότερα Παρασκευοπούλου, την Κοτοπούλη, Μαρία Τσίγκου, μια εξαιρετική ηθοποιός που πέθανε αρκετά νέα. Να πούμε Παξινού φυσικά, Αλέκα Κατσέλη, Άννα Συνοδεινού στο ξεκίνημά της, Μάνος Κατράκης, Αλέξης Μινωτής, Χόρν, Μανολίδου. Δεκάδες. Πολλοίς κόσμος. Ρένι Πιτακή που παίζει, στην ακμή της. Λαζάνης, ο Αρμένης, βγήκαν από το θέατρο τέχνης και κάνανε σπουδαία πράγματα στο θέατρο. Προσπαθώντας αυτές τις ημέρες να διαβάσω τα όσα γράφονται σε όλο τον τύπο περιοδικό και ημερήσιο σχετικά με τον απολογισμό αυτού του αιώνα, βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα πολιτική, κοινωνική, οικονομική μέχρι το περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 80, η οποία συνοδεύεται και με μια εκπληκτική πολιτιστική άνθηση στη χώρα μας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή την αίσθηση, έχω τουλάχιστον από τα όσα έχω ζήσει και από τα όσα διαβάζω αυτές τις μέρες, υπάρχει μια φοβερή στασιμότητα στο χώρο τον πολιτιστικό, στασιμότητα σε σύγκριση με το παρελθόν. Ναι. Υπάρχει μια φοβερή κυριαρχία μέσα σε ελάχιστα χρόνια, σε μια δεκαετία της τηλεόρασης, με αποτέλεσμα να έχουν εκλείψει σχεδόν άλλες δραστηριότητες, άλλες πτυχές του πολιτισμού, ή να υπάρχει γενικά μια υποτονικότητα. Είναι έτσι. Τώρα θυμήθηκα αυτό που λέγαμε πριν για το Εθνικό Θέατρο και τους γερμανοσπουδαγμένους σκηνοθέτες. Το κίνημα του εξπρεσιονισμού, του γερμανικού εξπρεσιονισμού. Ναι. Λοιπόν, αυτό για παρεμπιπτόντος για την προηγούμενη αναφορά που κάναμε. Τώρα, ναι, συμβαίνει αυτό που λες έντονα, δηλαδή και στην Ελλάδα, δυστυχώς θα πρέπει να πω, στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας του 80 έγινε εκείνο το θαύμα που έκανε η Μελίνα Μερκούρη με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες, που ήταν η Αθήνα η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα, και μέσα σε ένα εξάμηνο είδαμε στην Αθήνα ό,τι πρωτοποριακότερο, ό,τι κλασικότερο αλλά πρώτης κατηγορίας συνέβη σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Ήρθαν συγκροτήματα από Αμερική, από Αυστραλία, οι Ινδοί ήρθαν, καλά, από την τότε Σοβιετική Ένωση. Τα καλύτερα. Και ίσως τελευταία αναλαμπή. Ήτανε νομίζω μια αναλαμπή εκτυφλωτική μεν,
αλλά φυσικά δεν είναι δυνατόν να έχουμε παρόμοια γεγονότα συχνά, συχνά. Αλλά σαν στίγμα γεγονότων που έγιναν σε διάφορα μήκη και πλάτη της γης, αλλά και στην Ελλάδα, εκείνο ήταν ορόσημο. Δηλαδή μετά από 15 χρόνια, τι, 15 χρόνια, 14 χρόνια, ακόμα αντλούμε υλικό από εκεί. Πιστεύω, Φιλοπίνη, και το λέγαμε και προηγουμένως, ότι ουσιαστικά αυτός ο αιώνας, αν θέλουμε να πούμε ότι λύγει στην ουσία των διαδικασιών του, έχει λήξει το 1989. Ναι. Δηλαδή από τη στιγμή που έρχεται, και όχι το 99, από τη στιγμή που έρχεται η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα, και από τη στιγμή που πέφτει το τείχος που αρχίζουν οι τριγμοί, έτσι. Από τη στιγμή που αρχίζει να καταραίει, δηλαδή, όλο αυτό το ανατολικό μπλοκ, ναι, με όλες τις ουτοπίες και τις ψευδεστήσεις ή τέλος πάντων τις αλήθειες που είχε εκθρέψει, πάντως η πτώση του σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής, ουσιαστικά μιας νέας χιλιετίας. Δηλαδή δεν βλέπω τις διαφοροποιήσεις από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι θα είμαστε μία από τα ίδια. Και μου φαίνεται λίγο παράξενο το ότι νοσταλγούμε κάποια στιγμή κάποια πράγματα που συνέβαιναν πριν από 10 ή 15 χρόνια. Ναι, σημειολογικά δηλαδή μου φαίνεται παράλογο αυτό. Είναι. Πιθανόν να συμβούν πράγματα που να είναι καθοριστικά όπως και αυτά. Αλλά ποιος ξέρει. Νοσταλγούμε όμως ενεργητικά, δηλαδή Δεν είναι μόνο σαν γλυκές μνήμες, είναι μνήμες ζωντανές, ζέουσες, που πατάμε σε αυτές για να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς. Mm-hmm. Σήμερα, αύριο, με τις δυνατότητες που έχουμε, που μας δίνονται, είναι, νομίζω ότι αυτές που πολύ ωραία το λες, μνήμες, νοσταλγικές μνήμες, είναι βάσεις. Είναι βάσεις όμως για αυτούς που τις έχουν. Ναι. Για την καινούργια γενιά, για τη γενιά που είναι μόλις 10 χρόνια, για παράδειγμα, μετά το 89. Ναι. Εδώ υπάρχει η δυσκολία, ότι το ζήτημα ότι θα πρέπει και αυτή η γενιά να ψάξει. Να ψάξει δηλαδή και στη δική μας τη γενιά και προηγούμενα, όποιοι βρήκαν ζήτησαν, δεν δόθηκε, ας ζητήσουν. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που λες, αυτοί που βρήκαν ζήτησαν προηγουμένως. Ζήτησαν, σαφώς ζήτησαν, αλλά είχαν και λίγες περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, συγκρίνοντας τον εαυτό μου που τελείωσε το σχολείο το 88 με τα παιδιά που σήμερα πάνε σχολείο, λέω ότι στην επαρχία πάντα, γιατί εσείς στην Αθήνα είχατε άλλες ευκαιρίες και άλλες δυνατότητες, λέμε σαφώς περισσότερες από ό,τι είχαμε εμείς εδώ στην επαρχία. Λέω ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν ζήσει, για παράδειγμα, τη μαγεία του ραδιοφώνου, που εξανάγκης, αν θες, κάποια στιγμή τη ζήσαμε εμείς. Βέβαια. Δηλαδή είναι μια δεν είχαμε τηλεόραση. Βλέπαμε τηλεόραση από το απόγευμα και μετά, έχοντας δύο κανάλια τα οποία δεν είχαν να προσφέρουν και ιδιαίτερο θέαμα που να μας κρατήσει καθυλωμένους μπροστά στις οθόνες. Ναι, έτσι είναι. Και εγώ θυμάμαι το ραδιόφωνο και τις μαγικές Κυριακές. Κυριακή βράδυ. Και κάτι Τετάρτες υπήρχαν επίσης. Η Κυριακή βράδυ, αλλά ήταν αυτό που μένει. Η Κυριακή ήταν, νομίζω, στο πρώτο πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο. Ήταν, αν σκεφτείς και δεις τι άνθρωποι δούλευαν στο ραδιόφωνο, ποιοι ασχολούνταν με το ραδιόφωνο, ποιοι έκαναν τελικό ραδιόφωνο, ήταν οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου. Mm-hmm. Δηλαδή, Χατζηδάκης. Στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Χατζηδάκης, Χόρν, Σπανούδη, Μαμάκης, εποχές παλιότερες. Mm. Δηλαδή
άνθρωποι βαθιά, Τερζάκης, Παλαιολόγος, άνθρωποι που ήτανε μορφές. Δεν ήτανε δηλαδή οποιοδήποτε παίρνει ένα μικρόφωνο και ακίζεται. Mm-hmm. Υπήρχε γνώση, παιδεία βαθιά και γνώση του αντικειμένου, όχι μόνο του ραδιοφώνου σαν αντικείμενο, αλλά και του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνταν, για το θέατρο, για τη μουσική, για την, ξέρω εγώ, τα εικαστικά, που πάντα τα εικαστικά ήταν τα πιο παραπεταμένα, και ο χορός, τα εικαστικά και ο χορός ήταν έξω από την πόρτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, ό,τι γινόταν είχε μια σημαντικότητα. Εν αντιθέσει με σήμερα, που με το σήμερα που το ραδιόφωνο έχει πάθει πανολεθρία από την τηλεόραση. Από μια τηλεόραση όμως που στερείται κάθε πολλά, ποιότητα. Πολλά στερείται. Δηλαδή βλέπω ότι ακόμη και οι θεατρικές, υπέροχες θεατρικές βραδιές της παλιάς ΕΡΤ, οι θεατρικές βραδιές της Δευτέρας, ακόμη και αυτές μπήκανε στον καταιγισμό της ιδιωτικής τηλεόρασης και εξαφανίστηκαν. Δηλαδή που θα δεις θέατρο όταν ζεις σε μια επαρχία και είσαι παιδί και πηγαίνεις στο σχολείο, να ζητήσεις, συμφωνώ, αλλά να ζητήσεις και να βρεις πού, με τι ερεθίσματα. Σωστό. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν παιδιά που θα κλείσουν τηλεόραση για να καθίσουν σήμερα 10 η ώρα την Κυριακή να ακούς το βράδυ. Εδώ δεν το κάνουμε εμείς που μάθαμε, που μεγαλώσαμε με αυτά. Φυσικά. Να ακούσουν την θεατρική βραδιά της Κυριακής. Βέβαια. Και δεν ξέρω καν αν υπάρχει κιόλας. Υπάρχει. Ξεκολουθεί το πρώτο πρόγραμμα να έχει τη 10 η ώρα την Κυριακή το βράδυ. Με επαναλήψεις. Με τις εκπληκτικές, δεν έχει καινούργιες παραγωγές, ναι. Με τις εκπληκτικές εκείνες παραστάσεις που έχει στο αρχείο. Εκπληκτικό. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο έχει ένα εκπληκτικό αρχείο. Τη τηλεόραση στο αρχείο έχει καταστραφεί. Έχει καταστραφεί. Έχουν χαθεί, ναι, πάρα πολλά πράγματα και σπουδαία έχουν πάει. Έχουν ξαναγράψει, κάναν οικονομίες στις κασέτες. Και έχουν στις μπομπίνες όπως ναι, τις ναι, λέγανε. Ναι. Κάνοντας μία αναδρομή προς τα πίσω, θα έλεγα ότι νοσταλγήσαμε πράγματα πολύ όμορφα, πράγματα που θα έπρεπε να είναι δεδομένα στη ζωή μας, αυτονόητα, στοιχειωδώς αυτονόητα, αλλά δυστυχώς έχουν εκλείψει οριστικά. Λέω να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα διαφημιστικό διάλειμμα, οι ανάγκες της ιδιωτικής τηλεόρασης βλέπεις. Φυσικά. Και να επανέλθουμε συζητώντας κάποια άλλα πράγματα, κάποιες άλλες παραμέτρους σε αυτή τη διαδρομή προς τα πίσω. Είμαστε στο στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης. Έχουμε καλεσμένο μας το Φιλοπίν τον Ανδρεάδη, ηθοποιό, και συζητάμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια αναδρομή που μάλλον μας έχει προκύψει λίγο νοσταλγική, Φιλοπίμην, στον αιώνα που πέρασε, όσον αφορά τα θεατρικά και τα πολιτιστικά ευρύτερα γεγονότα της χώρας, της Ελλάδας, αλλά στο διάλειμμα που κάναμε μου ανέφερες ότι θεωρείς ιδιαίτερα σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο γεγονός όλες αυτές τις διαδικασίες που αναπτύχθηκαν γύρω από το θέατρο του Μπρέχτ. Ναι, ο Μπρέχτ έκανε μία τομή στο θέατρο, στο παγκόσμιο θέατρο, που χαρακτήρισε όλο τον αιώνα, δηλαδή από το 30 και έπειτα, σε όλα τα μήκη και πλάτη, Αμερική, Ευρώπη, η άποψη του Μπρέχτ για το θέατρο ήταν καθοριστική και καταλυτική. Mm-hmm. Και ήταν και η αφορμή για να ξεκινήσουν και ακόμα πιο προχωρημένες και πιο ρηξικέλευθες και ριζοσπαστικές τάσεις του θέατρου. Στο Αμερικάνικο θέατρο πολύ συνέβη αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρος στο Βερολίνο. Βέβαια. Που είναι το θέατρο που ίδρυσε ο Μπρέχτ, το Berliner Ensemble, που λειτουργεί ακόμα μέχρι σήμερα και πάει πολύ καλά. Με παραστάσεις του Μπρέχτ και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Φιλοξενεί θειάσους, σκηνοθέτες και θεάματα. Σημειολογικά βέβαια πάντοτε, χωρίς να μπούμε στη λογική να το αναλύσουμε, κάθε φορά που γίνονται μεγάλες
εκδηλώσει εντός εισαγωγικών ρατσιστικών οργανώσεων στη Γερμανία, ένας από τους πρώτους τάφους που βεβηλώνονται με σύμβολα ναζιστικά είναι του Μπρέχτ. Δεν είναι φυσικό. Σαν θα είναι παράξενο αν δεν συνέβαινε. Είναι δηλαδή δεδομένο. Η γερμανική αστυνομία ξέρει ότι πρώτα αυτό. Πρώτα περνάνε από εκεί. Ο πρώτος χώρος που θα περάσουν είναι ο τάφος του Μπρέχτ και βεβαιώνουν με ναζιστικά σύμβολα. Έφυγε από τη Γερμανία αυτοεξόριστος, διωγμένος. Γερμανοεβραίος. Mm-hmm. Βέβαια. Το μεγάλο λοιπόν, η μεγάλη, ο σταθμός ο μεγάλος στο νεότερο θέατρο παγκόσμια. Να αφούμε λίγο στα δικά μας. Να σταθούμε έτσι σε παραστάσεις που ουσιαστικά ήταν παραστάσεις που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές και αν θέλεις κάποια στιγμή εξέφρασαν και ολόκληρες εποχές και ένα σύνολο έτσι διαργασιών πολιτικών, ναι, κοινωνικών. Ας πούμε, συζητούσαμε προηγουμένως για τις Όλυμφες, ναι, τη Τσαρούχη, που εμείς οι νεότεροι είδαμε μια εκδοχή πρόσφατα εδώ με τον καθήμιο του Καρακατσάνη. Ναι. Το ρόλο του Χατζημάρκου, ναι, του πιστέτερου, τον έκανε ο Καρακατσάνης στην πρώτη παράσταση. Και... Όχι, εδώ. Να. Τότε ήταν ο Χατζημάρκος, ήταν Χατζημάρκος Λαζάνης. Εκείνη η παράσταση, ναι, η οποία στάθηκε ουσιαστικά σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Να πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της. Τι διαφορετικό είχε δηλαδή. Τι διαφορετικό είχε η παράσταση εκείνη. Mm. Όχι έναντι της αναβίωσής της, αλλά... Για την εποχή για της. Την εποχή της. Για την εποχή της ήταν ένας, όπως το λένε οι ίδιοι, δηλαδή εγώ το έχω ακούσει από τη Ζουζού Νικολούδη που είχε κάνει τις χορογραφίες, και έλεγε ότι ήταν ένας ευτυχής γάμος. Και πραγματικά, και από τον Τσαρούχη επίσης έχω ακούσει. Σκηνοθεσία Κάρολος Κουν, Τσαρούχη σκηνικά κοστούμια, Μάνος Χατζηδάκης μουσική. Ζουζού Νικολούδη χορογραφίες. Λοιπόν, έλεγες ότι έχεις ακούσει τον Τσαρούχη. Και από τον Τσαρούχη και από τη Ζουζού Νικολούδη ακριβώς την ίδια κουβέντα, ότι ήταν ένας ευτυχής γάμος. Ήταν το περίεργο που όλοι φανταζόμασταν κι εγώ, ότι αυτή η παράσταση έγινε μέσα από στενή συνεργασία των τεσσάρων συντελεστών. Που είναι ο καθένας κεφάλαιο. Που είναι ο καθένας κεφάλαιο του νεοελληνικού πολιτισμού. Και όμως δεν συνέβη αυτό. Το μαγικό ήταν ότι ο καθένας έφτιαξε το έργο του στο σπίτι του. Το τελείωσε και το πήγε και το κατέθεσε στο υπόγειο του θεάτρου τέχνης και ως διαμαγείας το ένα βγήκε, κόλλησε η μία ψηφίδα, ήρθε και τέριαξε τέλεια με την άλλη. Και έγινε αυτό το ανεπανάληπτο. Αυτή η ανεπανάληπτη παράσταση που είδαμε, όπως λες. Κράτησε δηλαδή, από ό,τι είχε πει ο Καρακατσάνης, είχε κρατήσει όλα εκείνα τα στοιχεία. Δηλαδή και τις χορογραφίες. Βεβαίως. Και τη σκηνοθεσία, επακριβώς. Και ήταν μια αίσθηση πραγματικά. Να πούμε όμως ότι εκείνη η παράσταση, η πρώτη παράσταση που δόθηκε, δεν δόθηκε ποτέ, γιατί ποτέ, σταμάτησε. Το 59 ήταν η πρώτη στο Ηρώδιο, που ο Υπουργός Παιδείας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, που έγινε μετά πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαγόρεψε την παράσταση. Την σταμάτησε στην διάρκεια της. Την απαγόρεψε, ναι. Γιατί έφυγε τα Χριστά ήθη. Και είναι βέβαια, είναι γνωστό αυτό, ένας γελιογράφος της εποχής, ο Φωκίων Δημητριάδης, που είχε έκτοτε τον Κωνσταντίνο Τσάτσο με κότα μαζί. Και τον έλεγε η κότα. Από τις Όρνηθες, από τα πουλιά. Γιατί έβγαινε κάποια στιγμή ο χορός, αν θυμάμαι καλά, ψέλνοντας κάποια... Ναι, ναι, υπήρχε σάτυρα. Ναι, ναι, σάτυρα της εκκλησίας, μια σάτυρα της καθεστικίας τάξεως, αλλά ο Αριστοφάνης αυτό δεν έκανε. Τι ήταν ο Αριστοφάνης, ο Κούν δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μείνει πιστός στο γράμμα και στο πνεύμα του Αριστοφάνη.
Και νομίζω ότι η ίδια η παράσταση έχει βραβευτεί σε στο παγκόσμιο... Φεστιβάλ των Εθνών. Mm-hmm. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στη Γαλλία. Mm-hmm. Πήγαν εκεί χωρίς δραχμή στην τσέπη τους. Γυρίσανε επίσης σχεδόν θριαβευτές βεβαίως, αλλά πάλι αδέκαροι. Και φυσικά αυτή η παράσταση μαζί με μια άλλη της τραγωδίας, mm-hmm. οι Πέρσες, mm-hmm. Δοξάστηκαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη mm-hmm. του κόσμου. Όπου πήγαν δηλαδή, έσκησαν. Τώρα μια και μιλάμε λίγο για εκείνη την εποχή, μέχρι πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, εκείνο που είχε φοβερή δύναμη ήταν ο τύπος. Βέβαια. Δηλαδή μία θεατρική κριτική, λένε παλιότεροι, του Ψαθά για παράδειγμα, μπορούσε να ανεβάσει ή να κατεβάσει παραστάσεις. Δεν μιλάω για την αρθρογραφία, υπήρχε εφημερίδα που λέγανε ότι ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις. Ναι, βέβαια. Αλλά αν έρθουμε στα θεατρικά, στα πολιτιστικά πράγματα, περίμεναν τις κριτικές θεατρικές. Σήμερα αμφιβάλλω αν τις διαβάζουν άλλοι πλην των συντελεστών. Ελάχιστα. Και καλά κάνουν δηλαδή. Αλλά και τότε υπήρχε... Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι ακριβώς μπορούσε μία κριτική να ανεβάσει mm-hmm. ή να κατεβάσει μία mm-hmm. παράσταση. Βεβαίως τη λάβαιναν υπόψη και τότε ο κόσμος που πήγαινε στο θέατρο διάβαζε. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν νομίζω μία ενημέρωση μεγαλύτερη από ότι mm-hmm. ο σημερινός θεατής που πάει στο θέατρο. Mm-hmm. Γιατί ήταν τότε το θέατρο αφορούσε πιο πολύ τους αστούς. Mm-hmm. Τώρα και πολύ καλά έχει γίνει βεβαίως και έχουν διευρυνθεί και χαλάσει αυτά τα όρια. Υπήρχε όμως ένας διαχωρισμός επί πολλές δεκαετίες και ίσως να υπάρχει ακόμα ανάμεσα στο ελαφρύ και στο σοβαρό φυσικά, θέατρο. Φυσικά. Το ελαφρύ, το σοβαρό και αυτό που είπα πριν αστικό. Mm-hmm. Δηλαδή ας πούμε ο Μιράτ, mm-hmm. η Ζουμπουλάκη mm-hmm. που ζει ακόμα. Κάνανε αστικό θέατρο mm-hmm. που το εννοούσαν πώς. Το εννοούσαν σαν μία μεταφορά του σαλονιού του σπιτιού τους mm-hmm. στη σκηνή θέατρο. Του θεάτρου. Αρκεί να σου πω ότι ο Μιράτ γυάλιζε τις όλες του παπουτσιού από κάτω mm-hmm. για να φαίνονται ότι είναι άθικτα τα παπούτσια. Ότι mm-hmm. δεν έχουν, ενώ σήμερα, και όχι σήμερα εδώ και... κάτι δεκαετίες, παίρνουμε τα παπούτσια που φοράμε για τις παραστάσεις mm-hmm. καινούργια και τα τρίβουμε, για να φανεί ότι... πάμε στα τσιμέντα και τα τρίβουμε mm-hmm. και τα λερώνουμε και αυτά για να φανεί ότι είναι χρησιμοποιημένο. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αντίληψη, είχαν κάθε λεπτομέρεια, το σκαμνάκι για τα πόδια, το βελού, το mm-hmm. πετσετάκι, το αυτό και mm-hmm. ήταν ένας στομφώδης λόγος που έτσι... ακιζόντουσαν με το λόγο και mm-hmm. οι άλλοι από κάτω καθόντουσαν και ακούγαν αυτούς τους ακισμούς και τους mm-hmm. ευχαριστιόντουσαν. Mm-hmm. Αυτό ήταν το αστικό θέατρο, με τις τουαλέτες, με τα τέτοια. Σε πλήρη αντίθεση με αυτό που ήρθε να κάνει ο Κουν. Μα σε πλήρη αντίθεση mm-hmm. με αυτό που έκανε ο Κουν, mm-hmm. απλήρης τέλειος mm-hmm. διαχωρισμός και εν μέρη και αυτό που έκανε το Εθνικό Θέατρο mm-hmm. κάτω από τις οδηγίες είτε φωτισμένων διευθυντών, είτε mm-hmm. φωτισμένων σκηνοθετών. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Ροντήρης που χρημάτισε διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο, yeah. αλλά και σκηνοθέτης. Mm-hmm. Ο Μινωτής, ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης, πριν από αυτούς, πριν από mm-hmm. το Ροντήρη ακόμα. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι με μια άλλη, ας πούμε. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή είπα Μιρά τώρα, ναι, ναι. ο Μιρά ήταν ένας θεατράνθρωπος. Ναι, δεν ναι, ήταν. Ναι, ναι. ήταν σαφώς δεν ναι. μια... είχε μία γνώση θεάτρου mm-hmm. άπειρη. Mm-hmm. Ήταν μία κινητή βιβλιοθήκη. Μιλούσε γλώσσες, τρεις γλώσσες. Mm-hmm. Μελετούσε στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά. Πάντως, σαφώς δεν υπήρχαν παραστάσεις οι οποίες γράφονταν όπως γράφονται σήμερα πολλές, οι οποίες διαρκούσαν τέσσερις... Άκουσα ότι υπάρχει παράσταση στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, η οποία διαρκεί σχεδόν τέσσερις ώρες. Ναι. Γραμμένη από... ηθοποιώ και ότι ήδη σπάει ρεκόρ πωλήσεων. Ναι, υπάρχει. Ρεκόρ εισιτηρίων. Εισιτηρίων. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η τάση, να το πούμε,
που δεν είναι πολύ καινούρια στην Αθήνα και δεν είναι γέννημα της Αθήνας. Είναι γέννημα, πάλι ήρθε απ' έξω αυτή, να το πούμε, η τάση, για να μην το πούμε μόδα. Δηλαδή, ο Στάιν, ο Πίτερ Στάιν στη Σαουμπίνε του Βερολίνου, μια και αναφερθήκαμε προηγουμένως στο Βερολίνο, τη δεκαετία του 80 και ακόμα και στα μέσα του 70 έκανε παραστάσεις εξάωρες. Με διαφορετική λογική, φαντάζομαι, από αυτές που μιλάμε. Ήτανε, ναι, εντάξει, ήτανε παραστάσεις που απαιτούσαν, απαιτούν ένα κοινό δυνατό, με παιδεία, με θεατρική παιδεία, με παιδεία γενικότερη, με προβληματισμό και βαθιά αναζήτηση. Αναφέραμε λίγο και τους Πέρσες κάποια στιγμή. Έχω δει την παράσταση, αλλά πολύ πρόσφατα, με την Πιτακή και το Λαζάνι, το Θέατρο Τέχνης. Ναι. Πολύ πρόσφατα, μέσα δεκαετίας του 80 δηλαδή. Ναι, ναι. Μια πολύ ωραία παράσταση, μια εκπληκτική, μπορώ να πω, παράσταση. Σπουδαία παράσταση. Και μια Πιτακή, η οποία νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ σημαντικές ηθοποιούς. Αγάλητη, σπουδαία ηθοποιός. Σπουδαία ηθοποιός. Πέρσες, Κάρολος Κουν σκηνοθεσία, Γιάννης Τσαρούκης σκηνικά κοστούμια και Γιάννης Χρήστου μουσική. Ο Κουν έλεγε... Πρέπει να έχει, έχει πεθάνει. Ο Κουν πολύ νωρίς, σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα το 72-3 εκεί. Στα ένθετα, συγγνώμη για την, να κάνω μια παρένθεση, μια και αναφέρθηκες στο Χρήστου, στα ένθετα της Καθημερινής, νομίζω ο Μαυρομούστεκος επιμελείται τα θεατρικά. Να πούμε για τους τηλεθεατές ότι η Καθημερινή, η εφημερίδα η Αθηναϊκή, έχει μια σειρά τώρα κυριακάτικα ένθετα που αναφέρονται στις δεκαετίες που περνούν. Υπάρχει λοιπόν αφιέρωμα, υπάρχουν αφιερώματα σε όλους τους τομείς. Στα θεατρικά λοιπόν αφιερώματα, σε κάποια από αυτά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τον ξεχωρίζει σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό μουσικό του θεάτρου. Κορυφαίος, κορυφαίος μουσικός, όχι μόνο του θεάτρου, κορυφαίος παγκόσμιου βεληνικούς μουσικός. Μεγάλη μορφή, μεγάλη φυσιογνωμία που... Κάτι γίνεται και έχει γίνει ένα, να το πούμε, ένα κέντρο που προωθεί και ερευνά το έργο του με εκδόσεις, μελέτες, συζητήσεις και όλα αυτά του Γιάννη Χρήστου. Ο Κουν λοιπόν, για να έρθουμε πάλι, επειδή πρέπει όλα και γρήγορα, έλεγε, βρέστε μου ένα μουσικό σαν τον Χρήστου. Πού είναι, πού? Προφανώς δεν μπορούσε να το βρει. Που έχει συνεργαστεί με πολύ καλούς μουσικούς και σπουδαίους, δεν, αλλά υπάρχουν οι διαβαθμίσεις. Δηλαδή ο Χρήστου ήταν κορυφή. Μου λες προηγουμένως ότι ήσουν στην γενική πρόβα των Περσών. Στην γενική πρόβα των Περσών. Μιλάμε για την ίδια παράσταση. Δεν μιλάμε για την ίδια παράσταση, μιλάμε για παλαιότερη. Στην Επίδαυρο, νομίζω, α όχι, 87. Εκεί γύρω, 86-87, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι στα μέσα της δεκαετίας του 80. Για την ίδια 80, μιλάμε, για την ίδια μιλάμε, πρέπει να ήταν έτσι, ή 86 καλοκαίρι ή 87 καλοκαίρι, όχι άλλο. Είναι όχι, εκεί, μεταξύ, στο, ή το 86 ή το 87, στην Επίδαυρο. Και είχα πάει με τον Τζαρούχη, ο οποίος τότε ήταν αρκετά καταβεβλημένος, μάλλον πολύ καταβεβλημένος, και ήταν μετά από λίγο πέθανε. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι την επιμέλεια αυτού του ανθρώπου και την ακρίβεια. Είχε πάει η ώρα 3 τα ξημερώματα. Φτάσαμε στην Επίδαυρο, έγινε γενική δοκιμή, τελείωσε κάποια στιγμή και μετά γινόντουσαν οι διορθώσεις όπως συνήθως συμβαίνει. Και είχε πάει και είχε δει κάτω από το γιακά της Πιτακή,
κάποιο ψεγάδι, ναι, κάποιο ναι. διακοσμητικό ήταν ναι. που έπρεπε να πατιναριστεί, ναι. δηλαδή τέτοια ναι. λεπτομέρεια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι διαπνέονταν και διακατέχονταν από αυτό το μανικό πνεύμα. Δεν ήταν κάνουμε και αυτό και μετά πάμε στις ταβέρνες και πίνουμε και τρώμε και... Ή αυτό δεν θα ήταν, δεν είναι το χειρότερο από όλα. Κάνουμε και αυτό και κάνουμε φυσικά και τηλεόραση. Και όχι μόνο, τα πάντα. Mm-hmm. Από την οποιαδήποτε διαφήμιση και όπου τύχει και ό,τι τύχει. Μα δεν γίνεται όμως έτσι. Γι' αυτό, Φιλοπίμη, νομίζω ότι η διαφορά στις δεκαετίες, την τελευταία δεκαετία, η διαφορά στα πολιτιστικά δρόμενα είναι εμφανής, διαφορά ποιότητας πλέον. Κάνοντας μια αναδρομή, σταματάμε, βλέπω σε παραστάσεις, σε θεατρικά γεγονότα που πάνε πίσω, ναι. πολύ πίσω. Δηλαδή, είναι δύσκολο να έρθεις προς το παρόν, προς τα τελευταία χρόνια και να πει στέκομαι εδώ και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός, τουλάχιστον σε αφορά τα θεατρικά. Ναι. Για παράδειγμα, θυμηθήκαμε προηγουμένως τις δύο παραστάσεις που ουσιαστικά ήταν δύο πολιτισμοί, ήταν δύο εκφάνσεις της Ελλάδας, την Οδό Ονείρων και την Όμορφη Πόλη, του Μάντου Χατζηδάκη και του Μίκτου Θοδωράκη. Ήταν παραστάσεις που παίζονταν απέναντι, με διαφορετικό κοινό, με διαφορετικούς ιδεολογικά θεατές, αλλά με ποιότητα απαράμιλη και αναφορικά και με τις δύο. Ήταν οι όχθες του ποταμού. Mm-hmm. Ο ποταμός έχει δύο όχθες. Mm-hmm. Η μία είναι αυτή, η άλλη είναι αυτή. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε για τέτοια διαμετρήματα και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ότι μας έχει παραδοθεί σπαράγματα από αυτές τις παραστάσεις και μνήμες, είναι καταλυτικό. Πού, πώς, τι. Στη μουσική να σταθείς πού μόνο. Να σταθείς. Που στο Μήνο Αργυράκη, ναι, ναι, ναι. Που έκανε τα σκηνικά, τα μαγικά σκηνικά της Οδού Ονείρων, άλλη εξαιρετική μορφή. Εγώ τον συναντούσα τον Αργυράκη στην πλατεία Πλαστήρα στο Παγκράτη. Ναι. Πολλές φορές. Mm-hmm. Σε ένα καφενείο που ήταν και πιτσαρία έτσι και πήγαινε πάντα κάποιο το απόγευμα ας πούμε και εκεί και θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο με αυτή τη σπουδαία μορφή πώς τη συμπεριφορά του, το λόγο του πώς δούλευε. Πώς δούλευε. Είναι άλλες ποιότητες. Όχι ότι σήμερα αν ψάξεις δεν θα βρεις ποιότητες ή δεν θα βρεις ανθρώπους που... Αλλά είναι πλέον λειτουργούν ως μονάδες. Δηλαδή ως μονάδες. Ξεχωρίζεις ανθρώπους αλλά όχι γεγονότα έτσι, συνολικά, πολιτιστικά. Και φυσικά όλοι αυτοί γίνονται γνωστοί, καταξιώνονται εάν και εφόσον παίξουν σε σύριαλ τηλεοπτικό. Και εφόσον σε πάρει υπό την προστασία του κάποιος μεγαλοεκδότης, κάποιος μεγαλοδημοσιογράφος. Ναι, και μου γίνεις... Αυτό είναι, δηλαδή, είναι ότι υπάρχει... Είναι πώς δουλεύουν οι χρυσοθύρες που περνάνε τόνοι λάσπης για να βγάλουν ένα γραμμάριο. Ναι. Αυτό είναι, δηλαδή, υπάρχει τέτοια πληθώρα και τέτοιος καταιγισμός. Είναι όπως τραβάς το καζανάκι... Και κάνει το θόρυβο και πέφτει όλο αυτό το νερό. Εκεί, έτσι συμβαίνει. Τώρα, σαφώς και υπάρχουν και βέβαια υπάρχουν πράγματα και γίνονται και θα γίνονται. Και θα βγουν αυτά. Δηλαδή, αλλά θα είναι μεμονωμένα. Θα είναι μεμονωμένα. Θα είναι... Και θα είναι σημαντικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μελετάνε και κατανέμουν και ταξινομούν τα πράγματα όταν περάσει η μεγάλη φούρια της καθημερινότητας θα βρουν πράγματα που δυστυχώς για μας ενδεχομένως δεν θα τα έχουμε πάρει χαμπάρι ότι γίνανε.
Ας κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ γοητευτική συζήτηση, ατελείωτη βέβαια. Είναι ατελείωτη. Στεκόμαστε κυρίως στο θέατρο, με λίγες αναφορές σε άλλα πολιτιστικά και στο θέατρο ελάχιστα. Δηλαδή ναι, είναι... αλλά σημειολογικά μια κουβέντα για να κλείσουμε έτσι με μια τη χιλιετία, τουλάχιστον όσον αφορά την δική μας εκπομπή, μια νότα νοσταλγίας και επισήμανση κάποιων πραγμάτων που στον χώρο του πολιτισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ας κάνουμε όμως άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταία αυτή τη φορά, και θα επανέλθουμε ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας. Είμαστε στο στούντιο της Ροδόπης Τηλεόρασης. Έχουμε καλεσμένο μας τον Βιλοποίημη τον Ανδρεάδη και συζητάμε περί πολιτισμού, περί θεάτρου. Έχω μια αίσθηση, Βιλοποίημη, ότι τα τελευταία χρόνια γενικώς ζούμε με λογικές αναβίωσης. Ξαγυρνάμε πίσω, αναβιώνουμε το παρελθόν, είτε είναι στον πολιτισμό, είτε είναι σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας. Υπήρξε συνέδριο, για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό και τον Νίκο τον Μπουλατζά, ναι, που πριν ίσως από μερικά χρόνια, 3-4 χρόνια, αν ρωτούσες κάποιους, ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, ίσως και να σου λέγαν πού τον θυμήθηκες. Με την ίδια ακριβώς λογική γυρνάμε πίσω και βλέπω ότι δεν είναι μόνο η νοσταλγία, είναι ότι αντλούμε από γεγονότα του παρελθόντος υλικό, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να το αντλήσουμε από το παρόν. Βέβαια, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, είναι σαν πηγές στις οποίες ανατρέχουμε για να κάνουμε, και γίνονται πράγματα, και όπως επίσης είπαμε ότι γίνονται πράγματα και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν είναι έτσι στον αέρα, γίνεται μετά από τέτοιες αναδυθήσεις. Αυτά όσον αφορά γενικώς το χώρο του θεάτρου. Όσον αφορά την τηλεόραση, έχεις παίξει καθόλου στη τηλεόραση? Μία φορά έχω παίξει στην τηλεόραση. Δεν φαίνεσαι πολύ ενθουσιασμένος. Ήτανε πολύ κακή η εμπειρία. Λένε ότι η τηλεόραση έχει πολλά λεφτά για τους ηθοποιούς, έχει πολλά λεφτά και εύκολα λεφτά. Έχει πολλά λεφτά για λίγους και ελάχιστα έως και καθόλου για πολλούς. Γιατί όλοι θέλουν να παίξουν και να πάνε στο γυαλί για να μπορέσουν μετά να καθιερωθούν και να, πώς το λένε, να βρουν δουλειά. Να βρουν δουλειά και να πώς το λένε, συνδιαλλαγούν, ναι, πώς το λένε, να... Να αυξήσουν τις διαπραγματεύσεις που θα κάνουν, ας πούμε, με τον εργοδότη. Αν είσαι τηλεοπτικός, έχεις καθαρίσει. Θα παίρνεις τα λεφτά σου. Αυτός είναι ο νόμος του θεάτρου, δηλαδή, πλέον. Ότι ο τηλεοπτικός ηθοποιός είναι αυτός που... Σχεδόν, γιατί, ναι, γιατί θα τα φέρει. Κάπου αυτό είναι φυσικό, δεν είναι, ούτε κακό είναι. Αλλά... Είναι ποτάμι όμως που μπορεί να παρασύρει επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί δηλαδή να ισοπεδώσει πράγματα και νομίζω ότι λειτουργεί ισοπεδωτικά. Λειτουργεί ισοπεδωτικά και οι περιπτώσεις... υπάρχουν ηθοποιοί που, λέω τώρα, ας πούμε, Μινάς Χατζησάβας. Είμαι ένας πολύ γνωστός ηθοποιός που μπήκε στην τηλεόραση μετά από 20 χρόνια θέατρο και θέατρο δυνατό. Δεν τον ήξερε κανένας. Το πλατή κοινό βεβαίως και δεν τον γνώριζε. Δεν τον έθιξε όμως τηλεόραση. Σχεδόν σε τίποτα. Αυτό που ήταν είναι, αλλά είχε μια αρματοσιά, βαριά, 20 χρόνων, και μια θέση, για τα πράγματα. Ήξερε τι ζητά, ήξερε τι θέλει. Δεν ήταν, ας πούμε, όπως γίνεται, αν δεις τι γίνεται στις ακροάσεις που ζητάνε, στις τηλεοπτικές, χιλιάδες τελειόφοιτοι, να το πούμε, εργαστηρίων, σχολών και αυτά, συνοθούνται και συνοστίζονται έξω από την πόρτα για να πάρουν ένα πέρασμα. Και δεν είναι το πέρασμα που επιθυμούσαν και έκαναν στο θέατρο. Ο Μηνωτής ζούσε, τώρα κάνουμε μεγάλα πηδήματα, αλλά δεν πειράζει, ζούσε μια εποχή
στο θέατρο Ρεξ στην Πανεπιστημίου της Κοτοπούλη ήταν τότε. Ζούσε επάνω στη σοφίτα του, του είχαν δώσει ένα καμαράκι το, στο πλισταριό δηλαδή. Αυτό ήταν. Με ένα μπουκάλι γάλα και ένα πιατάκι γλυκό του κουταλιού. Αυτή ήταν η τροφή του, αυτή ήταν η αμοιβή του. Για τη σπουδή που έκανε όντας ηθοποιός τελειωμένος, πήγαινε κάτω που γινόντουσαν οι πρόβες, μάθαινε, ήξερε όλους τους ρόλους απ' έξω. Μήπως τυχόν και κάποιος ηθοποιός αρρωστήσει, δεν μπορέσει, κάτι συμβεί, για να πάρει να κάνει το, ρόλο και να κάνει το πέρασμα, και είχε κάνει ο Μηνωτής περάσματα. Λοιπόν, αλλά είναι άλλα εκείνα τα περάσματα, ναι, τα άλλα τα τωρινά, τα τηλεοπτικά. Εσύ, Φιλουμπίμιν, υπηρετείς και το θεσμό του Διπεθέ, τον Διπεθέ, και ακόμη πιο συγκεκριμένα του Διπεθέ Κομωτινής, χωρίς να είσαι Κομωτινέος. Χωρίς να είμαι Κομωτινέος. Ήρθες και... εδώ για πρώτη φορά πότε? Ήρθα το 1994. Με ποια παραγωγή? Τον Αμφιτρίωνα του Πλάφτου. Για ένα βουβό ρόλο. Και έγινε αυτός ο ξαφνικός έρωτας με την, πόλη. Η οποία τελικά έχει μια μαγεία. Έχει μια μαγεία. Δηλαδή και μετά από τόσα χρόνια έτσι. Και όποιοι έρθουν, φίλοι και αυτά που δεν έχουν έρθει άλλοτε, και πάμε και γυρνάμε, κάνουμε βόλτες και αυτά, πάντα πάντα έχω αυτή την αίσθηση και μου αποκαλύπτεται τις μαγείες πόλης ξανά. Μια μαγεία, μια αχλή που είναι ερήμην των επιθυμιών και των θελήσεων των ανθρώπων. Είναι κάποια πράγματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Και κάτι δηλαδή που δεν έχει ούτε Ξάνθη ούτε Αλεξανδρούπολη, που τι είναι. Η Αλεξανδρούπολη, εντάξει, η Ξάνθη ίσως λίγο έτσι στην, όταν συργενά στην είναι παλιά πόλη, πόλη να σου θυμίζει, εμένα μου θυμίζει η Κομωτινή. Ναι, αλλά δεν έχει, η Κομωτινή έχει μια αχλή. Έχει σταθεί λίγο στο χρόνο. Ναι, έχει κάτι. Με όλα τα μαγαζιά, τα μοντέρνα, τα μπαρ, τα αυτά, τα λουξ πράγματα, όλα, όλα. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι έτσι, επειδή το θέλει αυτό. Και γι' αυτό είναι και μαγικό. Και γι' αυτό και έχεις μείνει εδώ. Και με πήρε αυτό το πράγμα και έμεινα και δεν έχω κακοπεράσει. Πολύ δύσκολα εδώ περνάνε οι άνθρωποι στην... Μια χαρά, αισθάνομαι και μια ευγνωμοσύνη απέναντι στους ανθρώπους που με δέχτηκαν φυσικά. Και όχι μόνο του στενού περιβάλλοντος του θεάτρου, αλλά και της πόλης. Είναι ανοιχτή τελικά αυτή η πόλη και είναι πολύ ζεστή η άνθρωπή της. Είναι ανοιχτή. Έχω ζήσει δηλαδή περαστικά από άλλες σε άλλες κοινωνίες και βλέπω ότι έχουν μια ανοιχτοσιά και μια... δεκτικότητα απέναντι όχι σε όλους τους ανθρώπους, όχι, βέβαια, απέναντι στους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτήν την... Και νομίζω ότι και η προσέγγιση, οι άνθρωποι, τους ανθρώπους, εάν τους προσεγγίσεις με ευγένεια και ευαισθησία, δεν έρχεσαι να φέρεις τίποτα καινούριο, ούτε να διδάξεις τίποτα, όπως όλοι και εγώ. Έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που πήραν αυτό το μήνυμα, ανοίχτηκαν. Σε αποδέχτηκαν. Με αποδέχτηκαν. Να πούμε, πριν κάνουμε, ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και να την ολοκληρώσουμε ίσως με μία, επιλέγοντας, κάνοντας επίλογο για το θέμα της εκπομπής, που είναι αυτή η αναδρομή στα πολιτιστικά, στα θεατρικά δρόμενα της του αιώνα, να επιλέξουμε, να κάνουμε μία αναφορά, κρουθυγή στο τι κάνεις αυτή την περίοδο θεατρικά, γιατί... Τι κάνω εγώ? Ναι, ναι, ναι. Παίζω στην τωρινή παραγωγή του Διπεθέ, στο χειμωνιάτικο παραμύθι. Του Σέξπιρ. Του Σέξπιρ. Το οποίο ξαναρχίζει τις παραστάσεις του εδώ. Τις παραστάσεις της 4 του μηνός, μέχρι και τις 9, 8 η ώρα το βράδυ, και μετά θα αρχίσουν οι πρωινές, οι πρωινές παραστάσεις για τα σχολεία και το Φλεβάρι, η περιοδία. Ωραία. Μια παράσταση στην οποία
αισθάνομαι και περνάω πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι μια καλή, καλή δουλειά που αξίζει τον κόπο να έρθουν να τη δουν. Ωραία. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα μας. Κάναμε αναδρομή. Ένα κροθυγές πέρασμα στον άγγιγμα. Αιώνα που έφυγε για μας. Ένα άγγιγμα. Αν θα ξεχώριζες, αν θα επέλεγες να αναφέρεις έτσι την αίσθηση από όλον αυτόν τον αιώνα που περνάει, τι θα έλεγες? Μπαίνοντας δηλαδή στην καινούργια εποχή, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι η καινούργια εποχή, μπαίνοντας σε έναν άλλον αιώνα, πίσω μας αφήνουμε τι? Δεν νομίζω ότι αφήνουμε τίποτα. Άλλωστε όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια ημερολογιακή για μένα σημασία. Δηλαδή δεν ξέρω τι σημαντικό ή τι θα μου συμβεί, επειδή αύριο μπορεί να πούμε ότι μπαίνουμε στον καινούργιο αιώνα και στην καινούργια χιλιετία. Είμαστε ταξιδιώτες, έχουμε τη βαλίτσα στο χέρι. Ελπίζουμε φυσικά, πάντα. Και ταξιδεύουμε αυτό το δρόμο, ας πούμε, της ζωής. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος όσον αφορά την πορεία των πολιτιστικών πραγμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο μαζικότητας. Δηλαδή πιστεύω ότι μας παίρνει μπάλα της τηλεόρασης, της τεχνολογίας. Της τεχνολογίας μας παίρνει μπάλα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τα πνευματικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς... Εδώ θα ξεχάσουμε σε λίγο να διαβάζουμε εφημερίδες. Θα μπαίνουμε στο ίντερνετ και θα διαβάζουμε την εφημερίδα, θα ξεχάσουμε τη μαγεία του για χαρτιού. Για να δούμε, θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Απλώς πιστεύω ότι θα υπάρξουν πάλι κάποιοι που θα κρατήσουν αντιστάσεις, αλλά θα είναι λίγοι και θα είναι μονάδες. Κοίταξε, η κυκλοφορία των βιβλίων δεν είναι χαμηλή. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά έχουμε γενικώς μια, εντάξει, έχουμε μια μεγάλη παραγωγή. Το ζητούμενο είναι ποιότητα κρύβεται πίσω από αυτή την παραγωγή. Αυτό είναι ένα άλλο. Γιατί έχουμε και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικός λαός να γράφουμε. Ναι. Όπου και να πας δηλαδή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσεις ανθρώπους που γράφουν. Φυσικά, ναι, είναι αυτό. Αλλά να θίξουμε ότι βιβλία, κινηματογράφος, λέγαμε βίντεο, τηλεόραση, αυτό, εκείνο, το άλλο. Ο κόσμος γυρίζει πάλι στον κινηματογράφο, εδώ παίζουν τα αστέρια, το Safe Sex. Επί πόσες εβδομάδες? Τρίτη εβδομάδα. Τρίτη εβδομάδα, ναι. Ρεκόρ εισιτηρίων σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή κάτι πάντα σώζει τα πράγματα, νομίζω. Δηλαδή, εγώ έχω μια αισιοδοξία, ίσως είναι του χαρακτήρα μου, αλλά ελπίζω και μπορώ να πω ότι έως και πιστεύω ότι θα πάνε τα πράγματα καλά και όχι άσχημα. Ωραία. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτή την αισιόδοξη προσέγγιση, με αυτή την ευχή για τον αιώνα που έρχεται. Να σε ευχαριστήσω που είσαι απόψε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στη δουλειά σου και στην όλη σου πορεία διαμονή στην Κομωτινή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, αγαπητοί τηλεθεατές, να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού, το νέο πλέον αιώνα, το 2000. Καλή σας νύχτα.